Χρυσή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό είναι η φετινή, με τα μέχρι τώρα στοιχεία να δείχνουν πως θα έχουμε και ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό, ξεπερνώντας το 2019 που ήταν χρονιά αναφοράς. Η σεζόν πηγαίνει αρκετά καλά. Έχουμε πληρότητες στα ξενοδοχεία περίπου από 90% και πάνω. Η ροή των κρατήσεων είναι πάρα πολύ καλή και μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή τέλος του Οκτώβρη. Θα δείξει αυτό αν υπάρξει επιμήκυνση. Ήδη δύο αεροπορικές εταιρείες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους να κάνουν πτήσεις για όλο τον χρόνο ή μόνο για τον Νοέμβριο, όπως η Κόντορ, και για όλο τον χρόνο η Κόρεντον. Θα επιβεβαιωθεί μέσα σε αυτό το μήνα, οπότε θα ξέρουμε και παραπάνω να σας πούμε. Στο Υπουργείο Τουρισμού επικρατούν χαμόγελα, χωρίς να προκαλείται εφησυχασμός, όπως σημείωσε η Σοφία Ζαχαράκη, η οποία παράλληλα αναφέρθηκε στη δυναμική του κρητικού τουρισμού, καθώς και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Βλέπουμε ότι και η Κρήτη σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου είχαμε κίνηση η οποία υπερεύει και τις πολύ καλές χρονιές το 2019. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ θετικό. Το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους νομούς. Ως προς το χρόνο, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας κάνουν σίγουρα να αισιοδοξούμε, χωρίς σίγουρα να προκαλείται εφησυχασμός, όπως είπαμε στην αρχή. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή προκρατήσεις πτήσεων, αλλά και δωματίων, οι οποίες φτάνουν και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, κάποιες εξ αυτών και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, γιατί επιτρέπει ο καιρός, είναι σίγουρα κάτι ελπιδοφόρο. Ξενοδόχοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πολύ καλή τουριστική σεζόν, ωστόσο επικρατεί προβληματισμός με φόντο τα υψηλά ενεργειακά κόστη και όχι μόνο, τα οποία ψαλιδίζουν σημαντικά τα έσοδά τους. Είναι τα κόστη που έχουν ανέβει πάρα πολύ. Βλέπουμε το ρεύμα έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Οι τιμές των τροφίμων και αυτές έχουν φτάσει στα ύψη. Οπότε εσείς βλέπετε από τη νέα σεζόν ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα πακέτα των διακοπών? Υπάρχουν ήδη. Οι τιμές που έχουν δοθεί στα συμβόλαια είναι πολύ αυξημένες. Είναι πάνω από 10 με 15% αυξημένες. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει μετά από του χρόνου. Μιλώντας η Νικολέτα Σφακιανάκη, η Υφυπουργός Τουρισμού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κυβερνητική στήριξη του νησιού στον τομέα του τουρισμού, όχι μόνο κατά τη φετινή περίοδο, αλλά και την περίοδο του 2023, μέσα από μέτρα που, όπως είπε, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εμείς μιλάμε συνήθως για εμπειρίες, οι οποίες είναι μοναδικές, οι οποίες μπορούν να προσδώσουν στο τουριστικό προϊόν ποιότητα και μία έτσι, αν θέλει, ποικιλία σε αυτά τα οποία κάποιος μπορεί να αισθανθεί. Και πράγματι η Κρήτη μπορεί να το δώσει αυτό. Και δεν το κάνουμε θεωρητικά. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε καμπάνιες οι οποίες κρατάνε όλο το χρόνο, 12 μήνες. Και βέβαια μιλάμε και για τον ορεινό τουρισμό. Πέρσι θυμίζω ότι η Κρήτη σχεδόν έτσι πρωταγωνίστησε στο κομμάτι και του ορεινού όγκου της και σε ξένα μέσα. Και από την άλλη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στο θρησκευτικό τουρισμό. Για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση στον αριθμό των δικαιούχων. Θα έχουμε και νέα μέτρα τα οποία ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση, αλλά και εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού, μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία, είδατε ότι φέτος δώσαμε μια πολύ ευρία γκάμα ενίσχυση στο εγχώριο τουρισμού με πάνω από 100 εκατομμύρια για τα προγράμματα στήριξης αυτού. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εμείς θα έχουμε πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι. Φέτος διαπλασιάσαμε το ποσό από τα 30 με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, έγιναν 62 εκατομμύρια και 200.000 δικαιούχοι έχουν φτάσει στα 300.000 δικαιούχους.